Ξεκινώ από τους δικηγόρους, από αυτό που είχαμε ονομάσει τις προηγούμενες κινητοποιήσεις τους, το κίνημα της γραβάτας. Να δούμε αν αναβιώνει αυτό το κίνημα της γραβάτας. Έχουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Μιχάλη Καλατζόπουλο. Καλώς μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Φιλιππακόπουλε, καλό μεσημέρι. Τελικά αναβιώνεται πάλι το κίνημα της γραβάτας, θα σας δούμε πάλι με τις γραβάτες στους δρόμους, όπως πριν από πόσο ήταν. Το κίνημα της γραβάτας έχει ήδη αναβιώσει. Αυτό που έχει αλλάξει επί της ουσίας είναι το πρόσωπο του Υπουργού. Μάλιστα. Ο κύριος Κατρούγκαλος έχει γίνει σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης. Έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, αλλά οι δικηγόροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για μία ακόμη φορά είναι στο στόχο της κυβέρνησης. Εκάστοτε κυβέρνηση, αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά η στοχοποίηση παραμένει. Οπότε εμείς είμαστε στους δρόμους και είμαστε στις αγωνιστικές κινητοποίησεις. Κύριε Καλατζόπουλε, τώρα μιας και αναφερθήκατε στον κύριο Χατζηδάκη, άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου για το 71% των ελεύθερων επαγγελματίων που δήλωσαν πέρσι εισοδήματα λιγότερα από τους μισθωτούς, η επιβάρυνση με το νέο νομοσχέδιο θα είναι μεσοσταθμική περίπου στα 1.000 ευρώ ετησίως. Ναι, όταν ένας δικηγόρος, ένας ελεύθερος επαγγελματίας έχει υποστεί την οικονομική κρίση, έχει υποστεί το COVID, έχει υποστεί τα κλειστά δικαστήρια ή τις κλειστές επιχειρήσεις, όταν οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν αυξηθεί το προηγούμενο έτος 10% και επίκειται νέα αύξησή τους περίπου στο 3% το νέο έτος από το 2024, καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέει ο κ. Χατζηδάκης, δεν ξέρω, το λέει ως πλεονέκτημα, δηλαδή ότι θα υπάρχει μια αύξηση του κόστους. Ότι δεν είναι μεγάλη αύξηση του φόρου που θα πληρώσουν, αυτό καταλαβαίνω τι λέει. Για τους συναδέλφους δικηγόρους, για τους νέους συναδέλφους, για τις μητέρες δικηγόρους, νομίζω ότι τα 1.000 ευρώ είναι μια μεγάλη αύξηση. Ο κύριος Χατζηδάκης μπορεί να είναι εκτός της πραγματικότητας της αγοράς, ως εκ της θέσεώς τους βέβαια θα πρέπει να γνωρίζει. Τα 1.000 ευρώ για έναν δικηγόρο, ο οποίος κάνει ένα τζίρο 11, 12, 13.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο ποσό. Και θα πω εδώ πέρα το τεκμαρτό, για να δηλώνει κάποιος να έχει καθαρά έσοδο 14.000 περίπου, θα πρέπει και να διατηρεί και ένα γραφείο με την αύξηση του ρεύματος, με την αύξηση του κόστου ζωής, να έχει ένα τζίρο 25.000. Τα δικαστήρια λειτουργούν 8 μήνες το χρόνο. Βλέπετε, είχαν κλείσει. Άλλοι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν. Αυτός ο τζίρος των 25.000, κύριε Καλατζόπουλε, αυτός ο τζίρος των 25.000 που είπατε, είναι μια κατηγορία, μια μέση κατηγορία για να μπορεί να βιώσουμε ένα γραφείο και να ζει αξιοπρεπώς ένας δικηγόρος. Αυτό δεν λέτε? Αυτό λέω, αλλά 25.000, αν κάποιος έχει τζίρο, είναι προφανές ότι τα έσοδά του δεν ανέρχονται σε 14.000. Όχι, ναι. Και να σας πω και ένα στατιστικό στοιχείο, περίπου ένα στους δύο δικηγόρους σήμερα δεν έχει καμία παράσταση στα δικαστήρια. Αυτή δυστυχώς ένα στους δύο. Είναι μεγάλο το ποσοστό, κύριε Καλατζόπουλε. Είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Ναι. Εδώ πέρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν μάχη να κρατηθούν στο επάγγελμα. Δυστυχώς στην Ελλάδα ή ευτυχώς έχουμε 42.000 δικηγόρους. Αυτός ο αριθμός σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι αρκετά μεγάλος. Είναι μεγάλος. Όταν υπάρχει μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να μειωθούν βιαίως οι αυτοαπασχολούμενοι στη χώρα, γιατί μόνο αυτό μπορώ να θεωρήσω ότι είναι η σκοπιμότητα ενός νομοσχεδίου, το οποίο φορολογικά δεν θα φέρει τέτοια έσοδα. Νομίζω ότι η σκοπιμότητα κρύβεται άλλο. Έχουν προϋπολογίσει νομίζω 600 εκατομμύρια σε πρώτη φάση, αν θυμάμαι καλά. Αυτό άκουσα και εγώ. Η αλήθεια είναι δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό το νομοσχέδιο για τα 600 εκατομμύρια. Γίνεται προκειμένου να μην μπορέσει ένα κομμάτι ελευθέρων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων, κυρίως μικρών και μεσαίων, γιατί το νομοσχέδιο στον πυρήνα του αυτού στήγει. Τα μικρά και μεσαία δικηγορικά γραφεία, τα μικρά και μεσαία στρώματα της κοινωνίας, τους μικρούς και μεσαίους αυτοαπασχολούμενους. Θα σας ρωτήσω κάτι. Επειδή στείλατε ως δικηγορικός σύλλογος μαζί και με την ΓΕΣΕΒΕ και με άλλους φορείς μία επιστολή χθες στον Πρωθυπουργό και του ζητάτε συνάντηση για το θέμα αυτό. Εάν γίνει αυτή η συνάντηση, τι θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό να αλλάξει το νομοσχέδιο? Εμείς θεωρούμε καταρχάς ότι το τεκμαρτό εισόδημα επί της αρχής είναι λάθος. Δεν μπορεί κανείς να φορολογείται τεκμαρτά. Διαφωνούμε επί της αρχής του νομοσχεδίου. Είμαστε υπέρ των ελέγχων, είμαστε υπέρ των ηλεκτρονικών ελέγχων, είμαστε υπέρ των να βρεθούν ακόμα περισσότερα μέσα για να ελέγχεται η φοροδιαφυγή. Όσοι δηλώνουν μηδενικά εισοδήματα, για το ακούω και αυτό, προφανώς και πρέπει να ελεγχθούν. Αλλά από εκεί και πέρα, το να μπαίνει ένα οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα είναι κάτι το οποίο μας βρίσκει επί της αρχής λάθος. Αυτό θα πούμε και στον Πρωθυπουργό. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι που ίσως δεν έχει ακουστεί. Εμείς καλέσαμε και τον ίδιο τον κύριο Χατζηδάκη, γιατί είναι και μέλος του δικηγορικού. Είναι δικηγόρος και ο ίδιος, ναι.
είναι δικηγόρος, να έρθει να το σώμα στους συναδέλφους του να τοποθετηθεί. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα δεν έχει έρθει, δεν τον έχουμε δει καν. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του νομοσχεδίου και τις άλλες ενστάσεις που έχετε, για το θέμα αυτό με το τεκμαρτό εισόδημα, υπάρχει ο αντίλογος, η βελτίωση που έγινε στο νομοσχέδιο όπως κατέθηκε στη Βουλή, ότι μπορεί όποιος δεν θέλει να πει ότι εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και μπορείτε να με ελέγξετε. Εκεί γιατί διαφωνείτε στον έλεγχο? Εμείς καταρχάς δεν είπαμε ότι διαφωνούμε στον έλεγχο. Δεν διαφωνούμε στον έλεγχο. Θεωρούμε ότι αυτή όμως η αλλαγή που έγινε είναι μια αλλαγή η οποία γίνεται προκειμένου να είναι ισχυρό νομικά ο νέος νόμος. Τι θέλω να πω πάνω σε αυτό? Τα τεκμήρια έχουν κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως ευδυσυνταγματικά. Έρχεται η κυβέρνηση με ένα νομικό τρίκ, ουσιαστικά βάζοντας το μαχητό. Για να μην εκπέσει δηλαδή, λέτε. Να μην εκπέσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σε κάθε περίπτωση θέλω να πω το εξής. Αν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν έλεγχοι, γιατί δεν γίνονται? Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε και αντιστρέφουμε την πραγματικότητα. Αντί για να ελέγχει το κράτος το φορολογούμενο, καλούμε το φορολογούμενο να καλέσει το κράτος για να το ελέγξει. Αυτό είναι τρομερή πρωτοτυπία. Αυτό το πράγμα έχει συγκεκριμένη στόχευση νομική, όπως σας είπα, και αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Να πρέπει δηλαδή ο φορολογούμενος να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, για να το πω. Μάλιστα, κατάλαβα. Πέραν του τεκμαρτού, διαφωνείτε και σε άλλα πράγματα με το νομοσχέδιο? Εμείς γίνεται τώρα ένας νέος δικηγόρος, ο οποίος δεν έχει πατέρα ή κάποιον άλλον συγγενή δικηγόρο, να λέμε να μην ισχύει το τεκμαρτό για τα 3 πρώτα χρόνια της δικηγορίας του. Διαφωνούμε και σε αυτό. Θα πρέπει να επεκταθεί ο χρόνος απαλλαγής, δηλαδή να μην ισχύει το τεκμαρτό, τουλάχιστον στα 5 έτη. Σας δίνω ένα ακόμα παράδειγμα. Γίνεται σε μια. Ειδικά λέτε για τους νέους δικηγόρους και συναδέλφους σας που μπαίνουν στο επάγγελμα. Λέμε για τους νέους δικηγόρους. Να δοθεί ένα κίνητρο, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με τεράστια υπογεννητικότητα. Ακούμε όλες τις κυβερνήσεις να θέλουν να δώσουν μια λύση στην υπογεννητικότητα. Ήρθε εδώ και η κυβέρνηση συγκεκριμένη έχει προβλέψει και ένα βοήθημα όταν γεννιέται ένα νέο παιδί. Γίνεται να υπάρχει στη χώρα η ίδια φορολογική αντιμετώπιση για μια οικογένεια που έχει 2-3 παιδιά με μια οικογένεια που δεν έχει κανένα παιδί? Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Όταν έχει κάποιος 1-2 παιδιά, να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση. Μάλιστα. Να υπάρχει διαφορετικό, να καταργηθεί το τεκμάρτο, να δώσουμε και ένα κίνητρο και να λυθεί το τεράστιο θέμα που αφορά την υπογεννητικότητα στη χώρα. Σας δίνω ένα ακόμα παράδειγμα. Ένα τρίτο θέμα, ιδιαίτερα σημαντικό. Είμαστε μια νησιωτική χώρα. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους δικηγόρους, γιατί εμείς το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου το βλέπουμε ευρύτερα. Γίνεται να υπάρχει το τεκμαρτό για ένα καφενείο το οποίο βρίσκεται στη Χίο που είναι δίπλα στην Τουρκία ή στη Λέρο, και να υπάρχει τεκμαρτό εισόδημα για τη χείρα που κάνει αγώνα να κρατήσει το καφενείο ανοιχτό για να πάρει μια σύνταξη και κάνει κοινωνικό έργο 14.000 ευρώ. Γίνεται για ένα περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος να υπάρχει το ίδιο τεκμαρτό με ένα περίπτερο που βρίσκεται στον Εύρο, που είχαμε τις πρόσφατες καταστροφές. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν διορθωθεί. Νομίζω ότι είναι εκτός ελληνικής τουλάχιστον πραγματικότητας. Να υπάρχει το ίδιο τεκμαρτό για ένα περίπτερο, για ένα μίνι μάρκετ, επαναλαμβάνω, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, με την περιφέρεια την οποία πρέπει να ενισχύσουμε και να κρατήσουμε τον κόσμο εκεί. Μάλιστα. Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, και εφόσον η κυβέρνηση, γιατί το είπε και ο κ. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει την ουσία και τον πυρήνα του νομοσχεδίου, εσείς θα συνεχίσετε τις κινητοποίησεις σας? Καταρχήν, είναι σε κινητοποίηση ισχύει ακόμα και η αποχή από τις δικαστικές? Εμείς είμαστε χθες συνεδρία στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής για την ερχόμενη εβδομάδα. Α, συνεχίζετε. Πήρατε απόφαση για την άλλη εβδομάδα δηλαδή? Για την ερχόμενη εβδομάδα, yeah. Και σε κάθε περίπτωση να ενημερώσω και εσάς και τους τηλεθεατές σας ότι υπάρχει και μια μεγάλη κινητοποίηση του συνόλου των ελευθέρων επαγγελματιών την ερχόμενη Τρίτη. Εκεί πέρα και δικηγόροι και μηχανικοί και γιατροί και τα ταξί και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κατέβουν και θα κάνουμε πορεία και θα βρεθούμε όλοι μαζί έξω από τη Βουλή. Την ερχόμενη Τρίτη. Αυτό την ερχόμενη Τρίτη. Μάλιστα. Τώρα.